η μεγάλη δύναμη που είχε αυτή η πόλη να αντιστέκεται στις στρατιές των Ρωμαίων δεν ήταν τίποτα άλλο, δεν ήταν η σωματική τους Ρώμη, αλλά ήταν η πνευματική τους ικανότητα να κατασκευάζουν μηχανήματα. Και πίσω από όλα αυτά κρυβόταν ένα όνομα, Αρχιμίδης. Ήταν ένας μηχανικός που οργάνωσε κατοίκη, παρήγαγε κατασκευές πολεμικές και έκανε την πόλη απόρρο. Όταν πήγε μέσα ο Ρωμαϊκός στρατός, ο στρατηγός τόπος των Ρωμαίων λεγόταν Μάρκος Κλάβιος Μάρκος, είχε δώσει εντολή στους στρατηγούς να βρουν αυτόν τον μηχανικό, να τον συλλάβουν και να τον φέρουν σώο και αυλαβή μπροστά του. Δυστυχώς όμως για τον Μάρκελο, αλλά την ολόκληρη την ανθρωπότητα, ένας στρατιώτης δεν τον αναγνώρισε και τον σκότωσε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για ολόκληρο τον κόσμο. Και πολύ περισσότερο για τον ίδιο τον στρατιώτη Ρωμαίο, γιατί θα την έδινε τη δυνατότητα ό,τι έφτιανε για τους Ιερακούς της Αρχιμίδης θα τα κάνει για τον Ρωμαϊκό στρατό. Οι αρχαίοι ιστορικοί λένε ότι όταν πήγε ο στρατιώτης μέσα στο σπίτι του, τον βρήκε να είναι στην αυλή και να σχεδιάζει το ερωτικά του. Σχεδίασε κάτι. Ο στρατιώτης ο Ρωμαίος, εδώ δείχνει ο πίνακας ενώ πώς κλέβουν ό,τι βρίσκουν μέσα στο σπίτι. Ο Αρχιμίδης ήταν τόσο προφημένος που δεν καταλάβει ποτέ τους τίποτα. Και λέει στον στρατιώτη τον Ρωμαίο, μη μου τους κύκλους τάρας, ίσως το έχει τα που σημαίνει, μη μου χαλάς τους κύκλους, γιατί αυτό είναι το κάτω, τότε δεν είχαν χαρτιά και πολίτια. Όλοι αυτοί οι μαθηματικοί είχαν ένα μέρος του σπιτιού τους που έδειχνα να άμμο κάτω και με ένα μεγάλο ξύλο, μια βέργα, σχεδίαζαν. Αυτό κάνει και ο Αρχιμίδης τον Ρωμαίο, γιατί μη μου χαλάς τους κύκλους. Και όλους τους σκότωσε. Λοιπόν, γιατί πράγμα τώρα ήταν γνωστός Αρχιμίδης για τους ανθρώπους εποχής του. Κατασκευάζει πολεμικές μηχανές. Αυτή είναι, ας το πούμε, το πυροβολικό της εποχής εκείνης. Το αριστερά πετάει μπάλες πέτρινες, το δεξιά πετάει και πέτρες, αλλά και πέτρες. Κατασκεύασε γεραμούς οι οποίοι βλέπετε εδώ στην άκρη αυτό είναι βάρος που καθώς πήγε ένα ταπλία κοντά στο μέσα τη γη γιατί ήταν πολλά πράσια η έκθεση. Λοιπόν, έκαναν αυτό το βάρος του οποίου κατέστρεφαν και το πλήθησαν. Επίσης, κατασκεύασε το οποίο λέγεται λιγάκι φανταστικό, δείχνει πάλι έναν γεραμό που είναι σαν ένα χέρι που αρπάζει το πλοίο, το σηκώνει, το σήκωνε, το άφηνε και καθώς έπεφτε το σπίτι, το πλοίο έπεσε για την καταστροφή. Αυτά δεν τα λέμε εμείς με το μυαλό μας. Τα γράφουμε ιστορική της εποχής. Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από ένα ιστορικό της εποχής εκείνης του Λούτα. Λέει λοιπόν ο Λούτα. Όταν λοιπόν επιτέθηκαν οι Ρωμαίοι και από τις δυο μεριές, δηλαδή από την Ισίδα και την Κουτά, οι Συρακούσοι εξευλάγησαν και ζυώθησαν από τον φόβο, νομίζοντας ότι δεν θα αντέξουν τόση βία και δύναμη. Όταν όμως ο Αρχιμίδης έθεσε σε ενέργεια τις μηχανές, τους μεν πεζούς υπηρετούσαν κάποιοι είδους προξέρματα, με τα πόσα και υπέροχοι, οι οποίοι κινούνταν με θόρυβο και απίστευτη ταχύτητα. Και επειδή δεν ήταν δυνατόν να εμποδιστεί η οργή τους, ανέτρεπαν όσους οδηγούσαν και έφερναν σύγχυση στις τάξεις τους. Τα δε πλοία άλλα τα βρίσκανε με δοκάρια που πρόβαλαν ξαφνικά από τα τείχη, σπρώχνοντάς τα από ψηλά με το βάρος τους και άλλα μηχανές που έμοιζαν με σιδερένια χέρια ή με στόματα γερανών, τα άρπαζαν από την πλώρη και σηκώνοντάς τα όπλα τα βρίσκανε με την τρίμη ή με ισχυρά σκηνά τα τράβαλα προς τα μέσα και περιστρέφοντάς τα χτυπούσαν στους κοπέλους ή τραπώτομα βράχια που βρίσκονταν κάτω από το τείχος, οπότε συντρίβονταν, αφανίζοντας πολλούς από τους επιβαίνοντες. Όταν όμως βρέθηκαν σε μεγάλη απόσταση οι Ρωμαίοι, τα βέλη τους έφταναν και τους χτυπούσαν, ο
Οπότε υπέστησαν μεγάλες απώλειες και πολλά πλοία συγκρούστηκαν. Χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν ενάντια στους εχθρούς. Γιατί τα περισσότερα μηχανήματα είχαν τοποθετηθεί πίσω από το τείχος από την Αθήνα και φαινόταν ότι οι Ρωμαίοι μάχονταν με τους θεούς. Αφού μύρια κακά έπεφταν πάνω τους εκ του αφανούς. Δεν τους έβλεπαν. Ήταν πίσω από την Αθήνα της Σιρακούση, πετούσαν βέλη, πέτρες, πράγματα και δεν έβλεπαν κάποιος τα εγγόντια να τα κάνουν αυτά. Εδώ πρέπει επίσης να πούμε ότι είναι γραμμένο στην ιστορία η κατασκευή δύο μηχανών, να το πούμε έτσι μηχανών, που βέβαια έχουν μερικές επιβολές σαν πραγματικά έργα. Όμως αξίζει να τα αναφέρω. Τα καυστικά κάτωτρα και το ατμοπυλευό. Για να δούμε τι είναι αυτά. Έχουμε αυτό εδώ το σχήμα. Μας περιγράφει λοιπόν από τον Λεωνάρδο δα Βίντσι, ο Λεωνάρδο δα Βίντσι έζησε 1800 χρόνια μετά την Αρχιμήδη. Βρήκε κάποια, πιθανόν να βρήκε, δεν ξέρω αν το ξέρω, και κάποια από τα χειρόγραφα του Αρχιμήδη και προσπαθούσε να κατασκευάσει το πρώτο κανόνι. Πρέπει να ξέρετε ότι οι Ευρωπαίοι δεν είχαν πυρίτιδα. Η πυρίτιδα δεν ήταν από Κίνα. Είναι κάτι πολύ νόμο. Ο Αρχιμήδης λοιπόν 1800 χρόνια πριν αυτή η πυρήνα, κατασκευάζει αυτό εδώ το κανόνι. Τι ήταν αυτό το κανόνι. Είχε μια, αυτό που βλέπετε, κίτρινο, είναι μεταλλικό, το πορύχαρτο. Αυτό μπροστά είναι ξύλι. Εδώ υπάρχει νερό. Το βάζατε κάτω από το φωτιά, σε στενό, αυτό που πήγαν χρονότα, και όταν έφτασε στην ψηλή θερμοκρασία, άνοιγε τη στρόφη με εδώ και έφερε το νερό από μέσα. Εδώ μεταξύ εδώ είχαν βάλει μια μπάρα στρώνη, που θα πούμε και εδώ πέρα, γιατί είναι εδώ, γιατί κρατούσε ένα ξύλο, μια βέργα, με αντιρρήτες από αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ. Λοιπόν, καθώς έπεφτε το νερό το νερό εδώ μέσα, απότομα, γινότανε εκρήξη νερό μέσα στις φωτιές, δεν ήταν. Γινόταν απότομα σαν αυτό, τρομερή πίεση, έσπαζε αυτή η βέργα την πολύ πίεση και πεταγόταν μπάλα έχουν. Αυτό το ονόμασα ατμοτηλεφόνο. Δηλαδή με ατμό τηλεφώνω να ρίχνουν σε μακελιά μας. Αυτά τα σχέδια υπάρχουν. Αν τώρα το χρησιμοποιήσει ή όχι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτό στην αρχή θεωρήθηκε ότι ήταν αδύνατο, δεν μπορούσε να γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως, Αμερικανοί ερευνητές καθίσανε και το κάνανε αυτό το πράγμα. Εδώ πρέπει να δεν μπορούσα να αναγνώσω, λένε. Είναι μια κατασκευή που το λέμε ήδη αυτή εδώ, το βάζουμε μέσα στη γη γιατί πρέπει να μην γίνει η έκρηξη και όμως λειτουργούσε. Και έρχεται γύρω στα 100 μέτρα την μπάλα. 100 μέτρα δεν είναι λίγα, έτσι. Λοιπόν, ένας μάλιστα Ιταλός, ο Τσέζαρε Ρώση, έκανε μια μελέτη και λέει ότι οι μπάλες που χρησιμοποιούσε ο Αρχιμήδης και οι Ιταλοί, γιατί του έχουν χειροποίησει τον Αρχιμήδη, τον έχουν κάνει τις ειδήσεις και μετά, τον έχουν κάνει γραμματόσφαιρο, τον έχουν κάνει πίνακες, τον έχουν κάνει αγράμματα. Μην κοιτάτε εδώ στην Ελλάδα όμως που δεν τον έχουν κάνει. Για αυτούς είναι τους παθαίνουν το δημοτικό τους. Λοιπόν, και στο Πανεπιστήμιο μελετάνε. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης, ναι. Μελέτησε και από πράγματα που βρήκε στις Σιρακούσες, βρήκε αυτές εδώ τις βάρες. Και λέει ότι αυτές οι βάρες ήταν κούφιες. Και πιθανόν λοιπόν να τις χρησιμοποιούσε ο Αρχιμήδης γεμάτες με ένα έθνο υλικό. Γιατί όταν από κανόνι και εκεί που έπρεπε έδινε να φτιάξει. Κάνα αν δεν από κανόνι τι είναι. Δεν είναι. Βέβαια αυτή η τεχνολογία σταμάτησε. Ούτε οι Ρωμαίοι μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν, αφού το σκότωσαν τον Αρχιμήδη, και μετά την ανακαλυφθεί ποιο ήταν για το κάνω. Το άλλο το την άλλη κατασκευή που θεωρείται πάρα πολύ φανταστική ήταν τα λεγόμενα καστικά του κάτωτρα. Μας περιγράφουν πάλι οι αρχαίοι ότι ο Αρχιμήδης χρησιμοποίησε κάτωτρα και με τον ήλιο, όταν είχε και βέβαια ηλιοφάνεια, μπορούσε και έκαιγε τα πλοία των Ρωμαίων. Αυτός είναι ένας χρησιμοποιητικός μέτρας που δείχνει πώς πρέπει το ήλιο, και πάει πάνω στα κάτωτρα, στο κάτωτρο εδώ, και έχει γίνει φωτιά στο κύριο. Εδώ έχουμε φτάσει για έναν άλλο πίνακα του 14ου αιώνα,
Λοιπόν, πολλοί το αμφισβήτησαν. Μάλιστα, έγιναν διάφορες ομάδες, άλλοι έλεγαν κάθε γράμματα και έλεγαν τι γίνεται. Δεν ξέρω αν έχετε δει στη Σπινόβα ή αν δεν θυμάμαι που στο Skype, που στο Μην Βάστε. Μην κάνατε και λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει. Όμως, υπάρχουν άλλοι ερευνητές που λένε ότι μπορούσε να γίνει. Εγώ θα έχω ένα λεπτό, ένα βιντεάκι από έναν Έλληνα μηχανικό, τον Ιωάννη Σακά, το 1972, στο Πειραιά, έκανε το πειράμα αυτό. Τι έκανε δηλαδή. Πήρε ασπίδες, τώρα δεν πήρε το ασπίδες, δεν έχει κομμάτια. Σύνταξε, κάνω διαλυσμένες από το μηχανικό. Πολύ καλά διαλυσμένες. Τις έβαλε στη σειρά, στους στρατιώτες, τους παλαιονάφτες, δηλαδή, και τους έριξε όλο αυτό το φως τώρα πάνω σε ένα ξύλινο αντικείμενο που ήταν μια μακέτα ενός σοφίου. Και όμως είδε ότι αυτό έβαλε φυγιά του πίσω. Δηλαδή μπορούσε και να γίνει. Λοιπόν, σας το δείχνω αυτό το βιντεάκι τώρα. Sakas, a tireless experimenter, spent much of his career reconstructing ancient Greek technological weapons and mechanical devices. He decided to put the Archimedes mirror theory to the test. Sakas successfully created a fire using a barrage of polished metal shields. But he decided to take the test a step further with the help of the Greek Navy. Τελικά έφτασε να κάνει το μεγάλο πείραμα το Νοέμβριο του 1973, οπότε χρησιμοποιώντας ναύτες από το σταθμό του Παλάσκα κάτω στον Πειραιά, με 70 ασπίδες μεγάλες, καλογιαλισμένες, έκαψε ένα ρωμαϊκό αντίγραφο, δηλαδή ένα μικρό καραβάκι, μια μικρή βάρκα, που είχαν τα ρωμαϊκά πλοία της εποχής εκείνης. Amazingly, the experiment proved that the Archimedes death ray really could have worked. So was perhaps not a myth after all. Σε δευτερόλεπτα άρχισε να φαίνεται καπνός και σε 2-3 λεπτά είχε καεί. This ancient Greek technology is actually being employed by scientists. Μπορεί δηλαδή να μην το χρησιμοποίησαν οι Συρακούσοι σαν κύριο όπλο, αλλά τέτοιες προσπάθειες έκανε. Μόνο αυτό καταλαβαίνετε ότι τον ανεβάζει σαν έναν άνθρωπο, σαν έναν μηχανικό, σαν έναν επιστήμονα πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, τώρα, αυτά είναι τα πολεμικά. Πάλι μιλάμε για το πώς έπρεπε οι άνθρωποι της εποχής του τον Αρχιμήδη. Πάμε τώρα σε πιο ελληνικά έργα. Αυτό είναι ένα μαθηματικό σχήμα που λέγεται Έλυτα του Αρχιμήδη, πήρε το όνομα του Αρχιμήδη. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι αυτές οι σφύρες έχουν σε απόσταση η μία με την άλλη. Υπάρχουν και άλλες σφύρες που δεν έχουν σε. Αυτή λέγεται αυτό είναι ένα μαθηματικό, μια μαθηματική κατασκευή που μας ενδιαφέρει τις αρχιμήτες μαθηματικά. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο το μαθηματικό μέρος, μας ενδιαφέρει πώς αυτός εδώ άνθρωπος αυτό το μαθηματικό μοντέλο το χρησιμοποίησε για να κατασκευάσει πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Και το πιο χρήσιμο εργαλείο από όλα δεν είναι άλλο παρά αυτό. Τι είναι ένας υποχείας. Αυτό λοιπόν, αυτή η κατασκευή στηρίζεται θεωρητικά στην έννοια. Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει, εδώ βλέπετε σε ρεά αντικείμενα, αλλά μπορεί και να μεταφέρει και υγρά αντικείμενα. Λέγεται μάλιστα ότι όταν πήγε στην Αίγυπτο, γιατί είχε σπούδασε περίπου 10 χρόνια στην Αίγυπτο, κατασκεύασε την κοκκία και τον εφήρμοσε ώστε να αγκουσώνει τα νερά του Νείλου σε περιοχές που ήταν πάνω από το επίπεδο του Νείλου και να τροφοδοτεί τα χωράφια με νερό, έτσι να αντρέχει περιοχές που δεν είχαν νερό. Αυτή η κατασκευή, τη βλέπετε πάλι εδώ, είναι μια μεσογειακή αναπαράσταση, από τότε μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται αδιάλειπτα, δεν σταμάτησε ποτέ να χρησιμοποιείται, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το φίλουμε αυτό στον Αρχιμήδη. Μπορεί να σηκώσει νερό για να φωτίσουμε, μπορεί να σηκώσει ξητάρια, κρυζάρια
να τα βγάλει μέσα από τα μπάκια των οποίων τα χρησιμοποίησαν οι Ρωμαίοι πάρα πολύ στα ορυχεία, γιατί τα ορυχεία ξέρετε και στο νερό και χρειάζεται να τα δούμε τα νερά αυτά για να δείξουν τους εργαζόμενους. Είχε πάρα πολλές τέτοιες κρίσεις. Όμως και το κρυμπουσό, να μας σκεφτείτε. Είναι μια έννοια, είναι μια δημοσκοπία. Έτσι. Για ένα άλλο πράγμα που έγινε πάνω από την κρίση. Πρώτον, το ξέρω, είναι εγώ μια του Αρχιμίδη. Δεν θα πούμε στη φυσική τι σημαίνει αυτή του Αρχιμίδη. Θα δούμε απλώς ένα μικρό βιντεάκι. Πάλι δυστυχώς δεν έχει ήχο, αλλά πάλι υπάρχει μετά από αυτό. Some of the best opportunities to learn are the moments in which we are perplexed, those moments in which you begin to wonder and question. These moments have happened throughout history and have led to some truly amazing discoveries. Take this story, for example. There once was a fellow named Archimedes. He was born in 287 BC in the city of Syracuse in Sicily. He was a Greek mathematician, physicist, engineer, inventor, and astronomer. One day, Archimedes was summoned by the king of Sicily to investigate if he had been cheated by a goldsmith. The king said he had given a goldsmith the exact amount of gold needed to make a crown. However, when the crown was ready, the king suspected that the goldsmith cheated and slipped some silver into the crown, keeping some of the gold for himself. The king asked Archimedes to solve the problem, but there was a catch. He couldn't do any damage to the crown. One day, while taking his bath, Archimedes noticed that the water level in the bathtub rose and overflowed as he immersed himself into the tub. He suddenly realized that how much water was displaced depended on how much of his body was immersed. This discovery excited him so much that he jumped out of the tub and ran through the streets naked, shouting, "Eureka!" which comes from the ancient Greek meaning, "I found it!" What did he find? Well, he found a way to solve the king's problem. You see, Archimedes needed to check the crown's density to see if it was the same as the density of pure gold. Density is a measure of an object's mass divided by its volume. Pure gold is very dense, while silver is less dense. So if there was silver in the crown, it would be less dense than if it were made of pure gold. But no matter what it was made of, the crown would be the same shape, which means the same volume. So if Archimedes could measure the mass of the crown first, and then measure its volume, he could find out how dense it was. But it is not easy to measure a crown's volume. It has an irregular shape that's different from a simple box or ball. You can't measure its sides and multiply like you might for other shapes. The solution, Archimedes realized, was to give the crown a bath. By placing it in water and seeing how much water was displaced, he could measure the volume. Then he'd calculate the density of the crown. If the crown was less dense than pure gold, then the goldsmith most definitely cheated the king. When Archimedes went back to the king and did his test, the story says, he found that the goldsmith had indeed cheated the king and slipped some silver in. These days, using the way an object displaces water to measure volume is called Archimedes' principle. The next time you take a bath, you can see Archimedes' principle in action. And maybe you'll have a genius idea of your own. Μια γνωστή ρίση του Αρχιμίδη
που σίγουρα δεν έχετε ακούσει, είναι «Δώσ' μη πάστο και ταγά την άσπρο». Ίσως δεν μην σας φαίνεται πολύ ελληνικά, γιατί η φράση αυτή είναι σε μία διάλεκτο.